Απεφάνεται το Παιδεία του Συμβουλίου. Και είπε, θέλετε να μπει έκτακτο θέμα. Και ξαφνικά ο πρόεδρος του Παιδεία του Συμβουλίου λέει, δεν έχει 51 ψήφους, αλλά δεν μπαίνει θέμα. Μετά από 3,5 ώρες, 4 ώρες της συζήτησης. Απογοήτευση. Ξέρουμε που πήγαιναμε. Ξέραμε τι κάναμε. Από την ημέρα λοιπόν και που ψηφίστηκε μετά και ακριβώς την επόμενη μέρα στείλαμε εξώδικο στον Υπουργό, στον διοικητή της αστυνομίας, επίστειλαμε εξώδικο στη σχολή και στον Ακαδημιάρχη και στον διοικητή της σχολής. Και τους δίναμε περιθώριο 5 μέρες, που τους ώστε να σταματήσουν όλες τις εργασίες. Έχουμε έτοιμη την αγωγή, αυτό που ο κύριος θα επιστρεφτώ. Αλλά χρειάζονται ένα σωρό διαδικασίες πριν και τις ξέρετε πολύ καλά. Επί παραδείγμα, δεν είχε δηλωθεί στο κτηματολόγιο. Αυτά δεν τα ξέραμε. Τα βρίσκουμε τώρα. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Δεν είχε δηλωθεί στο κτηματολόγιο, δεν είχε γίνει μεταγραφή. Διάφορες τέτοιες διαδικασίες οι οποίες είναι χρονοβόρες. Γίνανε όλες. Και πάμε τώρα να μας ορίσει η δικάση. Η δικάση μας όμως δεν είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται μέσα σε 10 λεπτά. Ξέρουμε πολύ καλά ότι περνάει χρόνος. Εμείς θα ζητήσουμε εκτάκτως και όσο πολύ πιο γρήγορα. Επίσης, καταφεύγουμε στα διοικητικά δικαστήρια για το ότι είναι αντισυνταγματικός αυτός ο νόμος. Και κάνουμε αυτά ακριβώς τα οποία πρέπει να κάνει σε μια ενωμένη πολιτεία, σε ένα Δήμο που έχει αρχή, μέση, τέλος και κανόνες, που έχει νόμους, όταν θέλουμε να είμαστε με την νομιμότητα. Εμείς πιστεύουμε ότι το Υπουργείο, η στάση και η διαδικασία είναι παράνομη. Και είναι παράνομη για πολλούς λόγους. Για πάρα πολλούς λόγους. Και αυτό που κυνηγάμε σε όλες τις φάσεις. Είναι παράνομο καταρχήν διότι ο Δήμος Αχαρτών έχει δεχθεί αυτό το κτήμα το οποίο είναι δημοτικό να δοθεί για ένα και μόνο λόγο για να είναι σχολές της αστυνομίας και οι κύριοι αλλάζουν χρήση και φέρονται αυταρχικά. Όχι, είχε δεχθεί με την έννοια ότι όταν είχε βγει του Αγίου Παύλου η απόφαση λέει ότι είναι σχολές αστυνομίας και έχουν ένα είδος νομής. Μόνο επειδή ήταν έτσι. Για πανεπιστημιακή χρήση. Εγώ είπα και σήμερα σε ένα τηλεοπτικό κανάλι ότι με ξένα κόλλημα κάνει μνημόσιο. Ο τύπος αυτός πάει σε ένα δημοτικό κτήμα να κάνει μια χρήση χωρίς να ρωτήσει τον κάτοχο σου, χωρίς να ζητήσει τη γνώμη του κατόχου, παίρνει σπίτια που ανήκουν σε ένα άλλο Υπουργείο για να κάνει το δικό του και για να κάνει το σοου πρώτων εκλογών. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, την Παρασκευή, την ημέρα της